ξαναδείτε, τα θέματα δεν έχουν καμία σχέση με τα περσινά που ήταν έτσι πολύπλοκα και με πολλές ασάφειες και οι διατυπώσεις τους περίεργες. Είναι σαφώς πολύ πιο βατά, η έκτασή τους δεν είναι πάρα πολύ μεγάλη, οπότε θεωρώ ότι μπορούν τα παιδιά, ας πούμε, να ανταποκριθούν σε ένα διαγώνισμα τριών ωρών με άνεση. Θα έλεγα ότι το θέμα Α είναι πάρα πολύ βατό, σχετικά εύκολο. Το ίδιο νομίζω για το θέμα Β, δηλαδή δεν έχει κάποιες ιδιαίτερες δυσκολίες. Είναι αυτό που λέμε από τα αναμενόμενα, από τα σώσα, ναι, από αυτά, ναι, που περιμένουμε, ότι θα μπουν με κάποιο, ναι, τρόπο, με κάποια διατύπωση μέσα στις εξετάσεις, οπότε δίνουν και τα παιδιά και εσείς ως καθηγητές βαρύτητα. Ναι, είναι θέματα αναμενόμενα που ένας καλά διαβασμένος, ας πούμε, μαθητής μπορεί να ανταποκριθεί, ας πούμε, με σχετική άνεση. Έχει κάποια ερωτήματα που θέλουν λίγο παραπάνω, ας πούμε, να σκεφτεί ο μαθητής, να βάλει λίγο, ας πούμε, την γκρίση του, έτσι, να δουλέψει, αλλά δεν είναι, ας πούμε, δεν θεωρώ ότι έχουν, ας πούμε, πολύ μεγάλη δυσκολία ώστε να μπορεί να ανταποκριθεί κάποιος που έχει διαβάσει καλά. Mm-hmm. Αυτό συνεχίζεται και στο θέμα Γ, είναι ένα σχετικά βατό θέμα, στο οποίο πάλι τα ερωτήματα είναι κλασικά ερωτήματα που έχουν δουλευτεί μέσα στην τάξη πάρα πολλές φορές. Λίγο θέλει μια προσοχή στο τελευταίο ερώτημα στο Γ5, που παίρνει εκεί πέρα κάποιες μοναδούλες, 4 μονάδες, δεν παίρνει πάρα πολλές. Εκεί πέρα λίγο είναι ένα ερώτημα που θέλει αυξημένη, ας πούμε, κριτική ικανότητα, αλλά και πάλι νομίζω ότι οι μαθητές που έχουν, ας πούμε, έτσι, δουλέψει όλο τον χρόνο και έχουν διαβάσει καλά τη θεωρία, νομίζω ότι μπορούν να ανταποκριθούν. Γενικά τα ερωτήματα είναι καλά διατυπωμένα, είναι προς την κατεύθυνση, δηλαδή, να βοηθήσουν τον μαθητή να καταλάβει τι ακριβώς δηλαδή, ζητείτε. Ναι, είναι ξεκάθαρα και είναι προς την κατεύθυνση να βοηθήσουν τον μαθητή να καταλάβει τι ακριβώς του ζητείτε, ώστε να μπορέσει, ας πούμε, να ανατρέξει στο αντίστοιχο φαινόμενο και να απαντήσει με άνεση, ας πούμε, το ερώτημα. Δεν είχε κάποιες παγίδες, δηλαδή. Mm-hmm. Δεν είχε κάποιες παγίδες. Όχι, όχι. Θα έλεγα ότι δεν έχει τίποτα ιδιαίτερο από παγίδες, αυτό που λέμε. Τώρα, το θέμα ΔΕΛΤΑ επίσης είναι, τα ΔΕΛΤΑ 1, ΔΕΛΤΑ 2 είναι ερωτήματα κλασικά. Εκεί που γίνεται η διαφοροποίηση είναι στο ΔΕΛΤΑ 3. Δηλαδή, εδώ πέρα, ας πούμε, ξεκάθαρα προσπαθεί, ας πούμε, η Επιτροπή να ξεχωρίσει πλέον τους μαθητές οι οποίοι θα πάνε για τις άριστες βαθμολογίες. Μιλάμε για περίπου 3 μονάδες, τις 20, οι οποίες έχουν μια διαβάθμιση και ξεκάθαρα εδώ πέρα, ας πούμε, θα διαχωριστούν τα γραπτά τα οποία είναι τα άριστα, όπως λέμε, από αυτά που θα πάνε, ας πούμε, σε βαθμολογίες κάπως χαμηλότερες. Εντάξει, θεωρώ ότι ένας μαθητής που έχει διαβάσει καλά μπορεί να ανταποκριθεί και να πάρει όλες τις μονάδες. Ένας μαθητής ο οποίος έχει διαβάσει πιο μέτρια, ας πούμε, θα μπορεί να πάει σε μια πολύ καλή βαθμολογία. Και λίγο πάνω από τη βάση, ας πούμε, έτσι, και γύρω στο 14-15 είναι, ναι, ένας, ναι, εφικτός στόχος για ένα εύκολη μαθητή που έχει ασχοληθεί, που έχει διαβάσει, αν όχι τέλεια, σε ένα καλό επίπεδο. Ναι, ναι, ναι. Mm-hmm. Νομίζω ότι η βάση είναι εύκολη, είναι βατή, ενώ πέρυσι αυτό δεν συνέβαινε. Υπήρχαν μεγάλες δυσκολίες σε όλο το διαγώνισμα, μεγάλη έκταση, ασάφειες. Εδώ πέρα νομίζω ότι γενικότερα η βάση είναι εύκολη και γενικότερα, ας πούμε, ένας καλά προετοιμασμένος μαθητής μπορεί να πιάσει, ας πούμε, μια καλή βαθμολογία κοντά στο 14-15. Τώρα, οι άριστοι μαθητές νομίζω ότι θα φανούν στο τέταρτο εκεί και θα ξεχωρίσουν στο τέταρτο, μας είπατε, θέμα, και εκεί θα, ναι, ξεχωρίσουν, έτσι. Στο ΔΕΛΤΑ 3, στο τελευταίο ερώτημα, εκεί πέρα θα ξεχωρίσουν, ας πούμε, τα γραπτά, τα άριστα από τα μέτρια, ας πούμε. Έτσι, εκεί πέρα θα γίνει, ας πούμε, ο διαχωρισμός. Mm-hmm. Υπήρχαν ασκήσεις που μπορεί να δυσκόλεψαν τα παιδιά, ενώ πράξεις που θα έπρεπε να κάνουν, εκεί θα έπρεπε να δώσουν κάποια ιδιαίτερη βαρύτητα, σε κάποιες ενώσεις, δεν τα θυμάμαι και πολύ καλά. Όχι, τίποτα ιδιαίτερο από mm-hmm. πράξεις, δεν υπήρχαν ασάφειες, δεν υπήρχε τίποτα ιδιαίτερο από πράξεις. Νομίζω ότι το διαγώνισμα είναι πολύ καλά διατυπωμένο.
Αυτό είναι πολύ καλό έτσι για τα παιδιά, έτσι να τα βλέπουν, να ξεκινούν να καταλαβαίνουν καταρχάς και ανάλογα μετά με τις γνώσεις τους να αποδώσουν. Χαιρόμαστε όμως που, γιατί ήταν μια δύσκολη ιδιαίτερη χρονιά φέτος, οπότε τα παιδιά περίμεναν και ότι αυτό θα γίνει κατανοητό και από την επιτροπή που επιλέγει τα θέματα. Ναι, είναι με το μέρος τους, θα ήθελα. Ναι, νομίζω ότι είναι ένα διαγώνισμα, όπως λέμε, ανθρώπινο. Όλα τα θέματα είναι με βάση αυτά που έχουν διδαχτεί όλο τον χρόνο. Είναι πράγματα τα οποία έχουν δουλέψει, έχουν μπει στη διαδικασία να τα κάνουν πολλές φορές. Από εκεί πέρα, σε κάποια ερωτηματάκια, προφανώς χρειάζεται αυξημένη κριτική ικανότητα, χρειάζεται να έχεις διαβάσει, ας πούμε, περισσότερο και να έχεις εμβαθύνει σε κάποιες έννοιες περισσότερο. Οπότε οι μαθητές που το έχουν κάνει αυτό, νομίζω ότι θα μπορέσουν να ανταποκριθούν και να τελειώσουν το διαγώνισμα ολόκληρο και να πάρουν, ας πούμε, βαθμολογίες πολύ ψηλές. Εξάλλως, μην ξεχνάμε ότι και η ψυχολογία και το άγχος των παιδιών παίζουν ρόλο εδώ. Οπότε νομίζω ότι θα έχει και αυτό ρόλο, ότι πολλές φορές λέμε είναι εύκολο, αλλά πρέπει να έχεις και την ψυχραιμία να το δεις και να το κατανοήσεις, έτσι σαφώς, δεν είναι? Σαφώς, ναι, ναι, σαφώς. Νομίζω ότι όλα παίζουν το ρόλο τους, διότι, εντάξει, κακά τα ψέματα, το άγχος εκεί πέρα μπορεί να σε κάνει, ας πούμε, να λοξοδρομήσεις λίγο, κάτι να μην δεις καλά, κάτι να μην διαβάσεις καλά και ενδεχομένως να σε οδηγήσει, ας πούμε, σε αβίαστα λάθη. Αλλά θεωρώ ότι το διαγώνισμα δεν έχει πάρα πολύ μεγάλη έκταση ώστε να τους αγχώσει, και όπως ήταν, ας πούμε, το περσινό, που ξέρετε αυτό το άγχος να προλάβω, να τα βγάλω, να τελειώσω, σου δημιουργεί επιπλέον, ας πούμε, λάθη που δεν θα τα έκανες υπό φυσιολογικές συνθήκες. Άρα έχουν το χρόνο να μπορούν, ας πούμε, να σκεφτούν και να ανταποκριθούν όσο γίνεται καλύτερα. Οπότε αυτό είναι πολύ σημαντικό. Ωραία. Κάτι άλλο να μας σχολιάσετε, μια γενικότερη εικόνα, γιατί ξέρετε τώρα μιλάμε πριν βγουν τα παιδιά, έτσι, μια γενικότερη εικόνα με τα παιδιά, πώς πάνε μέχρι τώρα οι Πανελλήνιες. Προχθές είχαμε και καθυστέρηση στα να φτάσουν τα θέματα την Τετάρτη, δεν ξέρω αν τους άγχωσε αυτό, αλλά γενικότερα μια εικόνα, πώς πάει? Ναι, νομίζω ότι θεωρώ ότι τα πράγματα πηγαίνουν πάρα πολύ καλά, και από πλευράς ψυχολογίας των παιδιών και από πλευράς, ας πούμε, το πώς έχει ανταποκριθεί το καθένα σε μια τόσο δύσκολη κατάσταση. Νομίζω ότι μέχρι τώρα τα πράγματα έχουν κυλήσει όλα όπως πρέπει, και ας ελπίσουμε ότι θα πάνε έτσι μέχρι το τέλος για να έχουμε έτσι ένα καλό κλείσιμο στη χρονιά, αυτή την περίεργη και αγχωτική χρονιά για όλους μας. Μακάρι. Νομίζω καλά μέχρι τώρα. Ναι. Γιατί έχουμε και αυτή την ελάχιστη βάση εισαγωγής φέτος που δημιουργεί άλλες συνθήκες. Νομίζω ότι την επόμενη μέρα μετά τις Πανελλήνες θα έχουμε πολλά να πούμε και να σχολιάσουμε. Ναι, θα έχουμε πολλά να πούμε και αυτό είναι μια συζήτηση την οποία θα πρέπει να την κάνουμε αναλυτικά, γιατί ενδεχομένως πιο πολλοί δεν έχουν καταλάβει τι συμβαίνει με αυτό, αλλά τέλος πάντων τώρα δεν θέλουμε να δημιουργήσουμε επιπλέον άγχος αυτή την περίοδο. Μας έχει να πάνε τα παιδιά τώρα να γράψουν καλά και μετά το πώς θα το διαχειριστούν μετά είναι κάτι άλλο, αλλά χρειάζεται και αυτό συζήτηση. Να σας ευχαριστήσω πολύ. Δεν ξέρω αν έχετε κάτι άλλο να μας αναφέρετε. Όχι, όχι, εγώ σας ευχαριστώ. Να σας δώσω εδώ πέρα τη φιλόλογό μας. Ωραία, για κοινωνιολογία κυρία θα... Καντιντάκη, ναι, για την κοινωνιολογία, ναι. Πολύ ωραία, ευχαριστούμε κύριε Άρχο. Να είστε καλά, καλή συνέχεια να ευχηθούμε στα παιδιά. Την Τρίτη, αν δεν κάνω λάθος, με φυσική. Φυσική, την Τρίτη, φυσική. Ναι, φυσική. Μακάρι να μας πείτε έτσι καλά νέα και τότε. Ευχαριστούμε πολύ. Έχουμε, ναι. Μακάρι. Καλή σας μέρα. Καλημέρα. Γεια. Πάμε λοιπόν να δούμε και την κοινωνιολογία. Καλή σας μέρα. Καλημέρα σας. Ελπίζουμε να είστε καλά κι εσείς, να μας πείτε κι εσείς έτσι όμορφα. Α, χαμογελαστή σας ακούω, χαίρομαι. Ναι. Λοιπόν, σήμερα εξετάστηκαν στο μάθημα της κοινωνιολογίας προσανατολισμού. Για τελευταία φορά, για καθώς του χρόνου θα επανέλθουν τα λατινικά. Οι ερωτήσεις ήταν σαφείς, διατυπωμένες ορθά, κατανοητές, δεν υπήρχαν δηλαδή παγίδες, ούτε κάτι το οποίο θα δυσκόλευε τα παιδιά. Σαφέστατα προϋπόθεση είναι να είναι διαβασμένα, γιατί είναι ένα μάθημα αποστήθησης και κριτικής να μένει ικανότητας, αλλά και αποστήθησης. Έτσι, είναι θέμα διαβάσματος καθαρά, ούτε να κάνω μια λάθος πράξη, ούτε αν θα το μεταφέρω όχι. σωστά. Είναι κοινωνιολογία, είναι θεωρίες που βασίζονται σε κλασικούς κοινωνιολόγους και που ουσιαστικά εξετάζουν την δομή και την λειτουργία της κοινωνίας και των μελών της. Και με βάση αυτές βγαίνει η θεωρία όλου του βιβλίου.
Συνδυαστικές ερωτήσεις υπήρχαν, δηλαδή που θα έπρεπε ανάμεσα στα κεφάλαια τα παιδιά να επιλέξουν ποιο κομμάτι θα έπρεπε να πάρουν. Λοιπόν, συνδυαστική ερώτηση, καθαρά ερώτηση δεν υπήρχε. Υπήρχε συνδυαστικό θέμα, ας πούμε. Δηλαδή το θέμα Δέλτα περιλάμβανε 3 υποερωτήματα, όπου το Δέλτα 1 και το Δέλτα 2 ήταν από το ίδιο κεφάλαιο και το Δέλτα 3 ήταν από το κεφάλαιο 1. Μόνο αυτό. Κάθε ερώτηση όμως δεν είχε συνδυασμό. Απομονωμένη, ας πούμε. Απομονωμένη, και... έτσι. Δεν είναι έτσι ο συνδυασμός της ιστορίας, ας πούμε, για απλά παράδειγμα. Το κάθε θέμα σε ταξίδευε σε υποερωτήματα μέσα στα κεφάλαια, από ό,τι καταλαβαίνω. Ναι. Λοιπόν, όσο αφορά τώρα εντάχει, γιατί το θέμα Α είναι σωστό λάθος. Δεν έχει κάποια ιδιαίτερη δυσκολία. Νομίζω ότι τα παιδιά θα τα αποκριθούν. Μπορεί να παίρνουν τα περισσότερα και όλες τις μονάδες. Ακόμα και είμαι τρία διαβασμένη. Και το Α2 που είναι πολλαπλής επιλογής. Μπορώ να πω ότι είναι και εύκολα αυτά τα συγκεκριμένα. Προχωρώντας στο θέμα Β, επίσης πρόκειται για 2 ερωτήσεις αρκετά κατανοητές και εύκολες, αρκεί να έχουν διαβαστεί. Λίγο μια προσοχή στη Β2 με το πλουραλιστικό μοντέλο, γιατί είναι πιο πολύ τα νοήματα του βιβλίου δύσκολα. Οπότε αμέσως κλείνουμε με το Α θέμα και το Β θέμα, που είναι το μισό διαγώνισμα, 50 μονάδες, που εύκολα δηλαδή ένας άριστος μαθητής και ένας πολύ καλά... Ναι, το πιάνει. Πιάνει 50 μονάδες. Ένας δηλαδή μαθητής που έχει προετοιμαστεί όλη τη χρονιά. Προχωρώντας λοιπόν στο θέμα Γ, και εκεί δεν έχουμε κάποιες δυσκολίες. Θέλουν έναν ορισμό των κοινωνικών τάξεων, της κοινωνικής διαστρωμάτωσης. Μιλάμε για κλασικούς κοινωνιολόγους όπως Μάρξ και Βέμπερ. Είναι θεωρίες αυτών, οπότε από εκεί και πέρα τα παιδιά, αν τα έχουν διαβάσει, τα γράφουν. Και εδώ δεν υπάρχει κάποια δυσκολία. Ανεβαίνοντας λοιπόν οι μονάδες, επίσης μπορούν να κατακτηθούν. Και κλείνουμε με το θέμα Δέλτα, όπου εδώ μόνο μπορώ να παρατηρήσω μία δυσκολία, με την έννοια ότι το Δέλτα 1 είναι μία ερώτηση, ας πούμε, εκτενής, με την έννοια ότι μπορεί να δυσκολέψει τα παιδιά να βρουν ακριβώς που είναι η απάντηση, γιατί μπορεί να έχει, ας πούμε, λίγο ελαφρό συνδυασμό, να ζητήσουν και κάτι λίγο παραπάνω από ένα διαφορετικό κομμάτι. Και πάλι κάτι παραπάνω να γράψουν τα παιδιά δεν θα υπάρχει αρνητική βαθμολογία, γιατί είναι πιο κριτική ερώτηση, έχει να κάνει με την κοινωνικοποίηση. Ναι. Τα αφήνει να εκφραστούν, δηλαδή, ενδεχομένως έτσι να... Όχι να εκφραστούν μόνοι τους, απλά εννοώ να εκφραστούν με βάση το βιβλίο, ναι, και τη θεωρία. Απλά μπορεί να αντλήσουν τις γνώσεις και από άλλο κομμάτι. Όχι μόνο δηλαδή από το κομμάτι το οποίο αφορά η ερώτηση Δέλτα 1. Να είναι πιο συνδυαστικό λίγο. Τώρα, το Δέλτα 2 είναι μια καθαρά κοινωνιολογική ερώτηση με το μαρξισμό, δηλαδή πώς προσεγγίζουν οι μαρξιστές κοινωνιολόγοι την κοινωνικοποίηση του ατόμου. Και κλείνουμε με το Δέλτα 3, που αυτή δηλαδή η ερώτηση μαζί με τη Δέλτα 1 είναι, ναι, μεν σαφής η απάντηση, ξέρουν τα παιδιά που βρίσκεται, είναι η θεωρία του κονστρουκτιβισμού, απλά είναι ένα κομμάτι δύσκολο για να το καταλάβουν τα παιδιά, δηλαδή τους ζορίζει. Και με μαθητές μου, ας πούμε, το διαβάσανε πάρα πολλές φορές για να μπορέσουν να το πούν αρχικά, να το κατανοήσουν αρχικά, ναι, και μετά να το αποστηθήσουν, καθώς ζητείται η αποστήθηση. Τώρα όλα είναι θέμα βαθμολογητών, εξεταστών. Είναι και πώς αποδώσεις αυτό που σκέφτεσαι στο γραπτό, ναι, ή τις γνώσεις να τις μεταφέρεις στο γραπτό. Καλό είναι. Βέβαια, καλό είναι. Ακόμα και με αυτές οι οποίοι το έχουν αποδώσει, είναι μεν ορθά, αλλά πιο ελεύθερα να πάρουν τις μονάδες τους. Είναι αυτό τα αρνητικά της αποστήθησης. Δυστυχώς. Αυτά έχω να πω. Ποτέ βέβαια δεν τα παρατάμε. Έστω και κάτι να ξέρουμε, πρέπει να το γράψουμε. Έτσι δεν είναι? Ναι, καλύτερα να το προσπαθούμε. Δεν παρατάμε, ναι, τίποτα. Δεν το παρατάμε. Γιατί καμιά φορά καλύτερα να γράψεις κάτι παραπάνω, γιατί μπορεί να πεις, αχ, δεν το θέλει. Και όμως να το θέλει σαν απάντηση, παρά να είναι λοιπές. Το αφήσει λοιπές. Εν κατακλείδη, το διαγώνισμα, τα θέματα ήταν βατά. Μπορώ να πω, με κάποια δυσκολία στο θέμα Δέλτα. Εξάλλου πάντα νομίζω ότι μπαίνουν κάποια θέματα για να ξεχωρίσουν και να πιάσουν κάποια παιδιά τις πιο υψηλές βαθμολογίες. Δεν θα το χαρακτήριζα δηλαδή πολύ δύσκολο το Δέλτα, που να ζωρίσει τους μαθητές. Οι άριστοι θα γράψουν άριστα. Δηλαδή μαθητές που έχουν προετοιμαστεί, τα έχουν διαβάσει πολύ καλά, θα γράψουν άνω το 18. Σίγουρα. Και ο μέτριο μας προετοιμασμένος μπορεί να εξασφαλίσει έναν μέτριο βαθμό εύκολα. Δηλαδή ο μέτριο διαβασμένος δεν θα πάει κάτω από τη βάση. Αν ήταν δύσκολα, ναι. Αλλά δεν...
Ωραία. Μακάρι έτσι αυτό να φανεί και την επόμενη μέρα στις βαθμολογίες των παιδιών. Είναι και η δύσκολη χρονιά που πέρασαν τα παιδιά και με την τηλεκπαίδευση και τα τηλεμαθήματα γενικότερα, όσο να είναι. Σίγουρα, όσο και καλά και να έχουν και το διάβασμά τους προσπαθήσει, όσο καλά και να έχουν προσπαθήσει. Βέβαια. Σίγουρα δεν ήταν μια φυσιολογική χρονιά. Δεν ήταν, όχι. Οπότε νομίζω ότι όλοι θα πρέπει να το σεβαστούμε αυτό. Αυτό ακριβώς. Και αυτοί που θέτουν τα θέματα επίσης να το έχουν πολύ καλά. Ωραία.